Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σήμερα, σχεδόν 100 μέρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 11 συνάδελφοί μας, οικογένειες και φίλοι, εμείς οι εργαζόμενοι στο Σιδηρόδρομο πιστοποιούμε πως ούτε το πιο αποτρόπαιο έγκλημα δεν θα συγκινήσει ποτέ την εργοδοσία και όλα αυτά τα κόμματα που έβαλαν τις υπογραφές τους για να βρίσκεται ο σιδηρόδρομο στη σημερινή κατάσταση. Μόλις την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε νέο εργατικό ατύχημα όταν στο μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης συνάδελφος καθαριστής έπεσε στο κανάλι συντήρησης εν ώρα εργασίας, μάλιστα στο ίδιο σημείο που πριν λίγους μήνες είχε πέσει κι άλλος συνάδελφος λόγω ελληπή Είναι πρόκληση για τους εργαζομένους, είναι πρόκληση για όλο το λαό πως μέχρι σήμερα, παρά τη μείωση των δρομολογίων και την ορισμένη αύξηση των σταθμαρχών, δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού και των επιβατών. Η τηλεδιοίκηση ακόμα δεν λειτουργεί. Η πρόθεσή τους είναι να λειτουργήσει κάποια στιγμή μόνο στον κεντρικό άξονα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Λες και το υπόλοιπο δίκτυο είναι ασφαλές. Το σύνολο του δικτύου και των γραμμών παραμένει στην ίδια άθλια κατάσταση, όπως πριν τα τέμπει. με τον κόσμο που είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του σε πανελλαδικό επίπεδο να είναι ελάχιστος. Δεν υπάρχει δέσμευση από κανέναν ότι τα τεράστια κενά που υπάρχουν σε προσωπικό με βάση τα δικά τους οργανογράμματα θα καλυφθούν. Υπάρχουν όμως τεράστιες δεσμεύσεις από όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εταιρεία, αφού όλοι τους, Πασό, Ξύριζα και Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο ότι δίνουν διορία μέχρι το 2040 για να εφαρμοστούν όλα τα συστήματα ελέγχου και τηλεδιοίκησης. Τόσο ζυγίζουν λοιπόν τις ανθρώπινες ζωές όλοι αυτοί που έριχναν κροκοδίλια δάκρυα στις τηλεοράσεις το προηγούμενο διάστημα, που ψήφιζαν όλοι τους πλην ΚΚΕ την εννιαήμερη συνεχόμενη εργασία στο σιδηρόδρομο, που απέλειαν τους φύλακες των σιδηροδρομικών διαβάσεων και την ίδια στιγμή κατάντησαν τη ΡΑΣ, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις, να έχει μόλις έξι άτομα πανελλαδικά. Και όλα αυτά τα κάνανε συνειδητά, γιατί συνειδητά βάζουν τα κέρδη των λίγων, πάνω από τις ζωές των πολλών. Για την ενίσχυση αυτών των κερδών θα παζαρέψουν τώρα με τους μεγαλοεργολάβους ποιος θα αναλάβει να εγκαταστήσει ποια συστήματα και σε ποιο κομμάτι του δικτύου, σκορπώντας εκατομμύρια του ελληνικού λαού από τα μεγα... στα μεγάλα κοράκια των κατασκευαστικών εταιριών και πετώντας μάλιστα από πάνω τους την κρατική ευθύνη για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Απέναντί τους βρίσκεται σταθερά μόνο το ΚΚΕ, που ήταν το μόνο κόμμα που αναδείκνυε τα προβλήματα του σιδηροδρόμου και τον κίνδυνο ενός μεγάλου δυστυχήματο. Την ίδια στιγμή που όλοι οι άλλοι πανηγύριζαν ότι πλέον γινόμαστε ένας σιδηροδρόμος ευρωπαϊκός, γρήγορος και ασφαλής, όπως έλεγαν. Είναι όλοι τους βουτυγμένοι στο αίμα. Όχι απλά γιατί δεν άκουσαν τις δεκάδες παρεμβάσεις και επερωτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή ή τις ανακοινώσεις της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών της παράταξης που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ αλλά γιατί έβαλαν και εμπόδια συκοφάντησαν τους εκατοντάδες απεργούς σιδηροδρομικούς που τελευταία φορά πριν το έγκλημα στις 9 Νοέμβρη έθεταν για ακόμη μια φορά τα ζητήματα ασφάλειας στην πρώτη γραμμή. Ας βγουν λοιπόν τώρα έστω και τώρα να μας πουν να πούν στις οικογένειες των συναδέλφων μας, να πούν στους θιού μου που χάσαν τη μονάκριβή του κόρη, στη γυναίκα και στο γιο του συναδέλφου να στο πέραμα. Πόσο αξίζει μια ζωή, είναι κοστολογημένη και πόσο, όπως τα προγράμματά τους, εμείς οι κομμουνιστές δώσαμε μια υπόσχεση και την υπόσχεσή μας την κρατάμε. Το χρέος απέναντι στους νεκρούς μας δεν ξεπληρώνεται με λόγια, αλλά με αγώνες για μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Και εμείς αυτούς τους αγώνες, οι συνάδελφοί μας το ξέρουν, ήμασταν και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, γιατί θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Στις 25 του μήνα, λοιπόν, ο λαός μας να εμπιστευτεί τη δύναμή του και να στηρίξει το ΚΚΕ για να δώσει τη μάχη από καλύτερε θέσει την επόμενη μέρα. Με την πάλη του να ανοίξει νέους ελπιδοφόρους δρόμους στο σήμερα. Ευχαριστώ.